για τον λεγόμενο ως Παλαιστινιακό λαό. Και συγκεκριμένα, συνεχίζοντας μιλώντας για το Παλαιστινιακό μύθο, προκειμένου να πέσουν μία και καλή οι μάσκες του Παλαιστινιακού Αραβικού ψεύδους, αξίζει να ανατρέξει κανείς σε δηλώσεις των ίδιων των ηγετών του Παλαιστινιακού αγώνα, σχετικά με τις ρίζες και την καταγωγή τους. Ιδού μερικές από αυτές. Πρώτον, το 1946, ο γνωστός τότε Αμερικανοάραβας ιστορικός Φίλιπ Χίτι, προσπαθώντας να αποτρέψει την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή, ενός Εβραϊκού και ενός Αραβικού, δήλωσε μπροστά στην Αγγλοαμερικανική Συνέλευση: δεν υπήρξε ποτέ Παλαιστίνη στην ιστορία, ποτέ μα ποτέ. Αυτά είναι τα λόγια ενός Άραβα. Δεύτερο, στο πρώτο κογκρέσο μουσουλμανικών και χριστιανικών φορέων που έγινε στην Ιερουσαλήμ το Φεβρουάριο του 1919, πολλά χρόνια πριν τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, σχετικά με την εθνική Παλαιστινιακή ταυτότητα αποφασίστηκε: θεωρούμε την Παλαιστίνη ως μέρος της Αραβικής Συρίας, ως ένα απόσπαστο κομμάτι της. Είμαστε ενωμένοι με αυτήν, δηλαδή με τη Συρία, με δεσμούς εθνικούς, θρησκευτικούς, γλωσσολογικούς, φυσικούς, οικονομικούς και γεωγραφικούς. Το 1937, ο ντόπιος Άραβας ηγέτης Χαούνι Μπέι Αμπντούλ Χάντι δήλωσε μπροστά στη συνέλευση Πίλ: δεν υπάρχει κράτος με το όνομα Παλαιστίνη. Την ονομασία Παλαιστίνη την δημιούργησαν οι ίδιοι οι σιωνιστές. Άκουσον. Ποτέ δεν υπήρξε Παλαιστίνη στη Βίβλο. Σωστά. Η χώρα μας για αιώνες ήταν τμήμα της Συρίας. Το 1977, σε συνέντευξή του στην Ολλανδική εφημερίδα Τροβ, ο τρομοκράτης και ηγετικός τέλεχος της περιβόητης PLO, δηλαδή της απελευθέρωσης στην οργάνωση της Παλαιστίνης, Ζαουέρ Μουχασίν, δήλωσε: ο Παλαιστινιακός λαός δεν υφίσταται. Η ιδέα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους είναι ένα νέο όπλο στον συνεχόμενο πόλεμο εναντίον στο Ισραήλ και στοχεύει επίσης την αραβική ενότητα. Σύμφωνα με την πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους Παλαιστίνιους Σύριους και τους Παλαιστίνιους Ιορδανούς ή Λιβανέζους. Μόνο εξαιτίας πολιτικών και τακτικών στόχων δηλώνουμε σήμερα την ύπαρξη Παλαιστινιακού λαού, διότι το εθνικό καλό όλων των Αράβων απαιτεί τη δημιουργία μιας ξεχωριστής Παλαιστινιακής οντότητας και ταυτότητας, προκειμένου να λειτουργεί ως αντίβαρο ενάντια στον σιωνισμό. Από πλευρά τακτικής, η Ιορδανία, η οποία έχει ήδη οριοθετημένα σύνορα, δεν μπορεί να επιζητήσει κυριαρχία στη Γιάφα και τη Χάιφα. Όμως εγώ, δηλώνει ο συγκεκριμένος ηγέτης της PLO, ως Παλαιστίνιος μπορώ να διεκδικήσω την Χάιφα, την Γιάφα, την Περσέβα και την Ιερουσαλήμ. Προσοχή, εδώ δεν μιλάει για τη Δυτική Όχθη, εδώ δεν μιλάει για τη Γάζα, μιλάει για τη Γιάφα, μιλάει για τη Χάιφα, για την Περσέβα. Αφού καταφέρουμε να πετύχουμε, συνεχίζει αυτός ο τρομοκράτης, κυριαρχία πάνω σε όλη την Παλαιστίνη, απαγορεύεται να καθυστερήσουμε ούτε για μία στιγμή την ένωση εκ νέου της Παλαιστίνης με την Ιορδανία. Το 1987, σε παναραβική συνδιάσκεψη στο Ραμπάτ Αμών, ο τότε πρόεδρος της Συρίας, Άσαντ, ο πατέρας, δήλωσε: κράτος με το όνομα Παλαιστίνη δεν υπήρξε ποτέ. Και τότε ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Χουσέιν, επίσης ο πατέρας, του απάντησε: η εμφάνιση της εθνικής Παλαιστινιακής οντότητας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στη θέση του Ισραήλ πως η Παλαιστίνη είναι εβραϊκή. Το 1970, ο ίδιος ο περιβόητος αρχιτρομοκράτης και αρχιφωνιάς
Γιασέρ Αραφάτ, καταραμένο το όνομα και η θύμησή του στους αιώνες των αιώνων, δήλωσε: «Το ζήτημα των συνόρων δεν μας ενδιαφέρει. Από την αραβική σκοπιά δεν πρέπει να μιλάμε για σύνορα. Η Παλαιστίνη δεν είναι παρά μία σταγόνα μέσα στον τεράστιο αραβικό ωκεανό. Η εθνότητά μας είναι η αραβική εθνότητα, η οποία απλώνεται από τον Ατλαντικό μέχρι και την Ερυθρά θάλασσα. Και ακόμα πιο πέρα. Όταν μάλιστα ο Αραφάτ ήταν στην Ιορδανία, δήλωσε στην Ιταλίδα δημοσιογράφο Οριένα Φαλάτζη πως η PLO, η Οργάνωση την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, πολεμάει το Ισραήλ στο όνομα και τη χάρη του Παναραβισμού και πως γι' αυτόν η Ιορδανία είναι η Παλαιστίνη». Το 1956, ο πρώτος πρόεδρος της PLO, ο Άχμετ Σούκρι, ως εκπρόσωπος της Αραβικής Λίγκας, δήλωσε στον ΟΗΕ: «Είναι γνωστό σε όλους πως η Παλαιστίνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Νότια Συρία». Μέχρι τώρα, στις δηλώσεις που διαβάσαμε και ακούσαμε από τους ίδιους τους Άραβες, από τους ίδιους εκπροσώπους των λεγόμενων, αποκαλούμενων ως Παλαιστινίων, από τους ίδιους τους αρχηγούς της Οργάνωσης της Απελευθέρωσης Παλαιστίνης, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Παλαιστίνη είναι η Ιορδανία. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Παλαιστίνη είναι η Συρία. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα παλαιστινιακό κράτος στην περιοχή. Ήδη λοιπόν οι Παλαιστίνοι παραδέχονται την ιστορική αλήθεια που σήμερα τόσο πολύ προσπαθούν να κρύψουν. Ούτε υπήρξε Παλαιστίνη αυτόνομη, αραβική, ούτε υπήρξε ποτέ καν παλαιστινιακός λαός. Η Παλαιστίνη πρόκειται για ένα απόσπαστο κομμάτι του αραβικού έθνους και δεν τους ενδιαφέρει η ανεξαρτησία παρά μόνο η καταστροφή του ενός και μοναδικού στον κόσμο εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ. Σε αυτό θα πρέπει να δηλώσουμε και κάτι άλλο και θέλω εδώ την προσοχή σας. Μιλάνε σήμερα οι Παλαιστίνοι ότι τους κλέψαν τα λεγόμενα εδάφη της πατρίδας τους. Όλη την Παλαιστίνη. Όλη τη γη του Ισραήλ. Αλλά είναι διατεθειμένοι οι ίδιοι να υποχωρήσουν και να δεχτούν παλαιστινιακό κράτος μόνο στα λεγόμενα ως κατεχόμενα. Γιατί και λέω ως κατεχόμενα. Από την πλευρά των Αράβων, ας είμαστε αληθινοί, όλοι οι Παλαιστίνοι, δηλαδή όλη η γη του Ισραήλ, είναι κατεχόμενη από τους Εβραίους. Το ίδιο ισχύει και για το Τελαβίβ, όχι μόνο την Χεβρόν. Το ίδιο ισχύει και για τη Χάιφα, όχι μόνο για την Σιχέμ, την Αμπλούς. Το ίδιο ισχύει και για την Περσέβα, όπως ακούσαμε, όχι μόνο για την Ραμάλα. Λοιπόν, ήρθαν οι Άραβες και μας πουλάν το λεγόμενο ψέμα ότι είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και να δεχτούν παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Όμως, εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη το 1947, όταν αποφάσισαν η δημιουργία εβραϊκού κράτους στην περιοχή, προκειμένου να μην θίξουν τα αισθήματα και τα συμφέροντα των Αράβων, ήταν έτοιμα να αποδεχτούν και τη δημιουργία και ενός αραβικού κράτους, δηλαδή και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ακριβώς στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, το εβραϊκό κράτος θα ήταν πολύ πιο μικρό από το αραβικό κράτος. Ποιος σηκώθηκε και αρνήθηκε? Οι Εβραίοι? Οι Σιωνιστές? Οι Ισραηλινοί? Όχι. Οι ίδιοι οι Άραβες. Οι ίδιοι οι λεγόμενοι ως Παλαιστίνοι.
σηκώθηκαν και είπαν: «Εμείς με κανέναν τρόπο δεν πρόκειται να δεχτούμε εδώ την ύπαρξη ενός εβραϊκού κράτους, ακόμα και αν αυτό περιορίζεται στην περιοχή του Τελαβίβ». Και αυτός ήταν ο λόγος που σηκώθηκαν και έκαναν τον πόλεμο, τον λεγόμενο πόλεμο της ανεξαρτησίας, και επιτέθηκαν εναντίον του νεοσύστατου εβραϊκού κράτους το 1948. Που φυσικά έφαγαν το κεφάλι τους. Το κράτος του Ισραήλ αμήνθηκε. Τους πολέμησε. 5 όλα αραβικά κράτη. Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία, Λίβανο. Και τη βοήθεια επίσης και των υπόλοιπων αραβικών κρατών, όπως για παράδειγμα του Ιράκ. Κατάφερε το εβραϊκό κράτος, το νεοσύστατο εβραϊκό κράτος, το οποίο αποτελούταν βασικά από Εβραίους που μόλις είχαν έρθει από το Ολοκαύτωμα, με ελάχιστα όπλα, να αμυνθούν και να νικήσουν με τη βοήθεια του Θεού και των εβραϊκών όπλων τις αραβικές στρατιές. Μήπως οι Εβραίοι τότε προσπάθησαν να καταλάβουν τα εδάφη τα οποία είχε υποσχεθεί ο Ιησούς Άραβες? Όχι. Τα άφησαν στους Άραβες. Η δυτική όχθη του Ιορδάνη, δηλαδή η λεγόμενη Ιουδαία και Σαμάρια, και μιλάμε για την αρχαία κοιτίδα του εβραϊκού λαού, ναι, δεν μιλάμε για ξένα εδάφη από πλευράς ιστορίας και θρησκείας, η παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ, με το πιο άγιο μέρος του εβραϊσμού που είναι το όρος Μοριά και το τείχος των Δακρύων, το Κότελ. Η πόλη των Πατριαρχών, εκεί που είναι θαμμένοι οι Πατριάρχες του Ισραήλ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και οι Μητριάρχησες, Σαρά, Ριφκά, Ρεβέκα και Λέα, η Χεβρώνα, η Χεβρών. Η Μπέτ Λέχεμ, που είναι θαμμένοι η Μητριάρχησα Ραχέλ, Ραχήλ. Η Σιχέμ, η Ναμπλούς λεγόμενη, που είναι θαμμένος ο δίκαιος Ιωσέφ, Ιωσήφ. Δηλαδή το λίκνο της εβραϊκής πατρίδας. Όλες αυτές οι περιοχές παρέμειναν κάτω από αραβική κυριαρχία. Η λεγόμενη δυτική όχθη, η Ιουδαία και Σαμάρια, ήταν κάτω από την κυριαρχία των Ιορδανών και της Ιορδανικής Λεγεώνας. Η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας από την άλλη πλευρά, ήταν κάτω από την κυριαρχία της Αιγύπτου. Εντάξει. Και μιλάμε αυτό για μετά το 1948. Φτάνει λοιπόν το 1967. Και οι Άραβες, τα αραβικά κράτη, ξαναεπιτίθονται εναντίον του Ισραήλ. Για να το καταστρέψουν ολοσχερός. Του Ισραήλ, του περιορισμένου, ναι, χωρίς δυτική όχθη, χωρίς Γάζα, χωρίς υψώματα του Γκολάν που ήταν στα χέρια της Συρίας, χωρίς Χερσόνησο του Σινά τότε που φυσικά ήταν επίσης στα χέρια της Αιγύπτου, χωρίς Ανατολική Ιερουσαλήμ που ήταν στα χέρια επίσης της Ιορδανίας. Επιτίθονται εναντίον του εβραϊκού κράτους για να το καταστρέψουν. Και ξεσπάει τότε ο πόλεμος, ο θρηλυκός πόλεμος των 6 ημερών. 6 ημέρες δουλειά, 7η μέρα ανάπαυση. Ο Θεός του Ισραήλ έκανε θαύματα τα οποία θα τη θυμόμαστε στους αιώνες των αιώνων. Το εβραϊκό κράτος, ο μικρός εβραϊκός λαός, πάλι αντιστάθηκε, πάλι αμύνθηκε και πάλι κατάφερε να νικήσει τους εχθρούς του. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μετά από 2.000 χρόνια ο εβραϊκός λαός γύρισε πίσω στην αρχαία του κοιτίδα. Απελευθέρωσε τα εδάφη της Ιουδαίας, Σαμάριας, Γάζας, Γκολάν και Σινάι.